Συζητάμε τώρα τον απολογισμό και ισολογισμό του 2018, δηλαδή πώς εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός του 2018, που κάθε προϋπολογισμός και ο συγκεκριμένος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργαλείο αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Με απλά λόγια, ο κρατικός προϋπολογισμός, όλοι οι κρατικοί προϋπολογισμοί, χωρίς εξαίρεση, τα παίρνουν από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Τα εισπράττουν επί της ουσίας, εισπράττουν τα έσοδα από τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, από τους άμεσους παραγωγούς του πλούτου, για να συντηρήσουν το αστικό κράτος, αλλά και ταυτόχρονα να επιδοτήσουν αυτούς οι οποίοι ιδιοποιούνται ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κοινωνικού παραγόμενου πλούτου, τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις και τους μεγαλομετόχους τους. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι χαρακτηριστικός ο ταξικός αντιλαϊκός χαρακτήρας όλων των κρατικών προϋπολογισμών. Δεύτερο στοιχείο. Πανηγύριζε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν συζητάγαμε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, ότι αυτό θα αποτελέσει τον πρώτο μεταμνημονιακό κρατικό προϋπολογισμό. Τα αποτελέσματα ποια ήτανε? Είναι αυτά τα οποία είχαν προβλέψει και τότε και τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Ότι επί της ουσίας αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός υλοποίησε δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, τη δημοσιονομική πειθαρχία και εξυγίανση, που επί της ουσίας σημαίνει συνεχίστηκε και εντάθηκε ακόμη περισσότερο η φοροεπιδρομή απέναντι στα λαϊκά στρώματα και στα λαϊκά εισοδήματα, με ακόμη μεγαλύτερη επιβάρηση στις σχέσεις έμεσων-άμεσων φόρων, επί της ουσίας δηλαδή ισχυροποιήθηκαν, ενισχύθηκαν οι πιο αντιλαϊκοί φόροι, η άμεση φορολογία. Και ταυτόχρονα, για να επιτευχθεί αυτή η δημοσιονομική εξυγίανση, μείωσε και το σκέλος των δαπανών. Όχι όμως όλων των δαπανών, αλλά αυτών των δαπανών που αφορούν την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και επί της ουσίας, δηλαδή, μιλάμε για τις δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, όπου όχι μόνο δεν πάγωσαν, αλλά μειώθηκαν ακόμη περισσότερο σε σχέση με το 2017, όπως για παράδειγμα η κρατική χρηματοδότηση στο δημόσιο σύστημα υγείας και στα νοσοκομεία, και επί της ουσίας την απόρρεια αυτών των πολιτικών τη βιώνουμε τραγικό τρόπο σήμερα στα ζητήματα της υγείας και των νοσοκομείων σε σχέση με την πανδημία και τις επιπτώσεις που αυτή δημιουργεί, τον κλονισμό τον οποίο έχει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ήταν οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και να μειωθούν οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία και να κλείσουν νοσοκομεία και επί της ουσίας να υποβαθμιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας προς όφελος του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Και ο δεύτερος άξονας αυτής της πολιτικής που υλοποιήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2016 ήταν βεβαίως να διαμορφωθεί ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να μπορέσει να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας. Και αυτό σήμαινε οδοστρωτήρας στα όποια εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει, θεσμική αναδιαρθρώσεις στο κράτος και στους θεσμούς στη διοίκηση, την τοπική και την περιφερειακή, για να γίνει πιο ευνοϊκή η λειτουργία τους όσον αφορά τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των αναγκών των επιχειρήσεων και βεβαίως προώθηση και επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Θα μου πείτε, σήμερα βλέπουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τη διαχείριση της σημερινής κυβέρνησης στην εποχή της πανδημίας και μάλιστα σε συνθήκες νέας καπιταλιστικής κρίσης? Όχι, η ίδια λογική επικρατεί. Επί της ουσίας φοροασυλία για το μεγάλο κεφάλαιο, όπως υπήρχε και τότε, και βεβαίως τεράστια ποσά για να στηριχθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και να χτυπηθούν τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα σε μία από τις συνεντεύξεις του Υπουργός Εργασίας μίλησε ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν. Και αυτά τα μέτρα είναι η εκπεριτροπής εργασίας, η αναστολή συμβάσεων εργασίας, η τηλεεργασία και το πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό, όπως και τα προγράμματα συνεργασίας, τη στήριξη επί της ουσίας των επιχειρήσεων με χρήματα από το λαό για να μπορέσουν να καταβάλουν, όπως λένε οι ίδιες, τους μισθούς στους εργαζόμενους. Δηλαδή και φτηνό εργατικό δυναμικό όλα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών και τη τότε κυβέρνηση και τη σημερινή τότε κυβέρνηση, είναι φανερό, ήταν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για τα οποία σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ καφιέται. Είναι αυτά τα οποία δημιούργησαν το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων. Και όχι μόνο σήμερα καφιέται ο ΣΥΡΙΖΑ για το επίτευγμά του αυτό που μάτωσε
και συνεχίζει να ματώνει ο λαός με τα τεράστια χρέη τα οποία έχει προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τονίζει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Δηλαδή τα πήρε με τη βία από το λαό για να τα δώσει σήμερα στους επιχειρηματίες, να μπορέσουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, αν κάτι επιβεβαιώνεται, είναι ότι οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης εντός των τυχών αυτού του συστήματος είναι αντιλαϊκή. Είτε αυτό έχει σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο, είτε έχει φιλελεύθερο ή ό,τι άλλο, ή μείγμα και παραλλαγής του όπου προσήμου. Είναι αντιλαϊκή η διαχείριση, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί και ικανοποιεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και στο βωμό αυτής της ικανοποίησης θυσιάζει τις όποιες λαϊκές ανάγκες. Και ο δρόμος αυτός είναι οριστηρός. Και σαν κάτι των προτέρων ταυτίζεστε, είναι και λογική, το ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, στην υπόθεση της ατομικής ευθύνης, που τις τραγικές συνέπειες τις βιώνουμε τώρα. Η ατομική ευθύνη ως πρωταρχική επιλογή όλων των κυβερνήσεων και των προηγούμενων ήταν αυτή που οδήγησε στην υποβάθμιση του συστήματος υγείας. Γιατί λέει, είναι ατομική επιλογή του καθενός αν θέλει να πάει σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό είναι ακριβώς και η θριαλίδα η οποία οξύνει ακόμη περισσότερο την κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι πλούσιοι μπορούν να πάνε όπου θέλουν, ο φτωχός όμως πρέπει να βολευτεί με τα υποβαθμισμένες. Με τις υποβαθμισμένες παροχές υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας. Το ίδιο και στην παιδεία. Γι' αυτό λέμε σήμερα τα συστήματα να καταραίουν και να μην μπορεί να γίνει εκπαιδευτική διδασκαλία. Το ίδιο και στα νοσοκομεία, τα οποία κάτω από το βάρος της πανδημίας, όχι μόνο δεν μπορούν να κρατήσουν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν. Και κουνώντας η κυβέρνηση την απειλή της ατομικής ευθύνης, προσπαθεί να συσκοτήσει τις βαρύτατες ευθύνες τις οποίες έχει, γιατί έχει αφήσει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο καταραίει, και επίσης για τα πρωτόκολλα λάστιχο τα οποία επέβαλε και τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Γνώμονας των πρωτοκόλλων ήταν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, είτε αφορούσαν τον τουρισμό, είτε σήμερα τη λειτουργία των βιομηχανιών, των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων πολυκαταστημάτων. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και βλέπουμε τη κατάσταση την οποία υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από αυτή την άποψη, και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, το αστικό κράτος το οποίο τρέφεται από αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό είναι εχθρικό προς το λαό. Είναι εχθρικό προς τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης με τις όποιες λειτουργίες του. Είτε είναι επιχειρηματίας, είτε διαμορφώνει ως μηχανισμός διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, είτε ως μέσο αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Όπου επί της ουσίας αυτό το οποίο κάνει είναι να διατηρεί και να μπορεί να διαχειρίζεται τα πολύ ακραία φαινόμενα φτώχειας, υποβαθμίζοντας όλες τις άλλες παροχές προς τα λαϊκά στρώματα. Και βεβαίως και ως μέσο θωράκισης της εξουσίας της αστικής τάξης, αλλά και μέσω καταστολής απέναντι στους αγώνες των εργαζόμενων. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, ότι σε συνθήκες πανδημίας η πολιτική και συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν αναστέλλονται. Προσαρμόζονται στις σημερινές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, όπως προσαρμόζονται στις σημερινές συνθήκες και δεν αναστέλλονται και οι αγώνες των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των υγειονομικών, αλλά και της νεολαίας, για να μπορούν να διεκδικήσουν όχι μόνο τα δικαιώματά τους, αλλά και την επιβίωση τους κάπου αυτές τις συνθήκες. Από αυτήν την άποψη, είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή του χρόνου, ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει και τον απολογισμό και τον ισολογισμό για το 2018.